Με μια πατινάδα από το παλατάκι της Θάσου ξεκίνησε το διήμερο έκτο φεστιβάλ παράδοσης στα Λιμενάρια. Οι συμμετοχές των πολιτιστικών συλλόγων πάρα πολλές, ενώ ο κόσμος που επισκέφθηκε το νησί για το φεστιβάλ ιδιαίτερα αυξημένος. Η ιδέα για το φεστιβάλ παράδοσης Θάσου το Παλατάκι γεννήθηκε το 2016 και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017 μέσα από μια συνεργασία του Κέντρου Λαογραφικών Ερευνών Λάρισας και των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων του νησιού. Η αγάπη για την παράδοση, το χορό και τα γλέντια, η ανάγκη ανάδειξης της ομορφιάς του νησιού και το όνειρο να οργανωθεί κάτι τόσο σπουδαίο αποτέλεσαν το κίνητρο των διοργανωτών του φεστιβάλ. Έκτη χρονιά φέτος για το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών το Παλατάκι. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το ΚΕΛΕ της Λάρισας, που είναι φυσικά και οι εμπνευστές αλλά και οι κυρίως διοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Φυσικά ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε πάνω από 20 συλλόγους από όλη την Ελλάδα που μας τιμούν με την παρουσία τους και θα τους απολαύσουμε σε λίγη ώρα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, πλέον ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια, έχουμε την τιμή ο Αντιπεριφερειάρχης πλέον τουρισμού της Περιφέρειάς μας να είναι από τη Θάσο, ο κ. Αρχοντής, ο Παναγιώτης, και από τα Λιμενάρια. Συνεπώς νομίζω και η Περιφέρεια πλέον αλλά και ο Δήμος αναμφίβολα στηρίζει εμπράκτως το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μεγάλη εκδήλωση η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι το ΚΕΛΕ Λάρισας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα τον Κιντέρτσο. Επίσης το Γιάννη τον Τζούτσα που είναι η ψυχή που ενώνει τη Λάρισα με τη Θάσο και φυσικά το δικό μας τον Παναγιώτη τον Σαλταρή, να μην πω το παρατσούκλι του. Έτσι, θα ακουστούμε σε όλη την περιφέρεια και παραπέρα. Να μην πω το παρατσούκλι του που είναι φίλος, είναι συνοδοιπόρος στο σύλλογο των Άγιο Αθανάσιο του Κάστρου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκτιμούμε την προσπάθεια που καταβάλει. Όντως για μένα. Δεν χρειάζεται να καθίσω μέχρι το τέλος για να δω τι γίνεται. Έχω εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μου και τους συμπατριώτες μου. Είναι τεράστια η συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ και σαν Θάσος αλλά και σαν Αντιπεριφερειάρχης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δεν θα τους ξαναπώ, τους είπατε εσείς, τους ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Η Περιφέρεια θα είναι δίπλα στο Δήμο σε ό,τι χρειαστεί. Θα το κάνουμε πιο μεγάλο, θα το γιγαντώσουμε και σίγουρα θα το θεσμοθετήσουμε γιατί η Θάσος μας το αξίζει. Here it is.
και ξανά συγχαρητήρια για όλα τα χορευτικά, για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Ο κόσμος το χαίρεται, εμείς το χαιρόμαστε, να είναι όλοι γεροί, να έρχονται κάθε χρόνο εδώ για να μπορέσουμε να φύγουμε λίγο και να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν για όλη τη χρονική περίοδο αυτή, πέρυσι που σταματήσαμε μέχρι και φέτος, για να οργανωθεί αυτό το φεστιβάλ χρειάζεται κόπος, χρήμα και όλα τα άτομα ταλαιπωρηθήκαν μέχρι σήμερα. Δεν λέγεται ταλαιπωρία, δοτικότητα και αγάπη λέγεται. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, σαφέστατα και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Σίγουρα. Το μόνο που βλέπουμε τον κόσμο, να πούμε 1000 άτομα, 1500. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, η κάμερα θα μας πει. Ελπίζω τον χρόνο να έχουμε και 3000 κόσμο μέσα στα λιμενάρια. Ό,τι δείχνει έτσι πάει, απλώνεται. Και αυξάνεται. Και από ό,τι νομίζω θα φύγουμε σε άλλο μέρος να το κάνουμε το φεστιβάλ, για να άλλο και πιο πολύ μέρος. Να απλωθούμε περισσότερο, όσο γίνεται περισσότερο. Θα δούμε. Την δεύτερη καλησπέρα μας για τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ παράδοσης στα όμορφα λιμενάρια. Θα την πούμε εδώ παρέα, με ποιον άλλον βέβαια, με την ψυχή του Κέλε, τον κύριο Κώστα Κιντέρτσο και την κυρία Ειρήνη Σιαμπέτα, η οποία την έχουμε εδώ όμως φέτος. Την έχουμε εδώ στους εθελοντές, οργανώνει όλους τους εθελοντές, έχει ιδιαίτερο πόστο, οπότε είμαστε όλοι μια χαρά. Είπαμε να πούμε εμείς καλησπέρα τώρα πριν αρχίσει το τρελό κέφι, για να μας ακούτε κι εσείς, να μην φωνάζουμε κι εμείς, να μας πει δύο λόγια και ο Κώστας. Και αυτό που θέλω να μας πει ο Κώστας είναι, οραματίστηκες ποτέ ότι θα εκτιναζόταν τόσο ψηλά αυτό το φεστιβάλ? Όχι απλά οραματίστηκα, οραματίζομαι ακόμα, γιατί ακόμη πιο ψηλά. Ήθελα και σήμερα θα τους το πω μάλλον, ότι πώς είναι τα πράγματα. Όταν ξεκινάει μια ιδέα από ένα άτομο, επεκτείνεται, πάει σιγά σιγά σε μια παρέα, μετά σε μια κοινωνία, ένα χωριό, μετά σε έναν δήμο, μετά σε μια περιφέρεια. Χθες είχαμε και τον αντιδήμαρχο του Ριζού, ο Παναγιώτης Ορχοντισμένος. Ναι, ο οποίος υποσχέθηκε και αυτός. Μετά όλη η Ελλάδα και μετά όλος ο κόσμος, γιατί όχι. Τι μας λείπει? Δεν έχουμε όμορφο μέρος, δεν έχουμε ανθρώπους, δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε αγάπη πάνω απ' όλα, Κώστα. Τα έχουμε όλα. Και νομίζω όλα με αγάπη ξεκίνησαν, γι' αυτό έχει πετύχει. Αυτό είναι το κυριότερο συστατικό, και είναι το ότι από το εγώ πάμε στο εμείς, και όταν αυτό γίνεται με όμορφο τρόπο, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Και η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Ό,τι είναι αληθινό φαίνεται, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί δεν είναι ότι θα πήγαιναν κάποιοι κόποι χαμένοι, αλλά είναι καλό για τον τόπο μας. Χορεύεις χαϊδεμένη μου, χορεύεις χαϊδεμένη μου, χορεύεις χαϊδεμένη μου, μα δεν ξέρω ποια είσαι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ξεκίνησε από μια ρομαντική ιδέα να γίνει κάτι το οποίο δεν γινόταν εδώ στο νησί μας, είχε έλλειψη. Είχαμε φωστήρες. Ναι, ο αγαπημένος μας συνεργάτης, ο τρίτος, ο Γιαννάκης ο Τσούτσας, ο οποίος ήταν το όνειρό του αυτό και όταν το έθεσε να γίνει... Ιτάπητος, ναι, έτσι. Δηλαδή μας βρήκε σύμφωνος να το κάνουμε, ξεκινήσαμε σιγά σιγά... με κάθε κόπο και κούραση να γίνει, αλλά το καλό είναι ότι η τοπική κοινωνία αγκάλιασε το φεστιβάλ. Οι αρχές, ο Δήμος μας βοηθάει, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο μας, αλλά και τους όλους τους επαγγελματίες εδώ πέρα που το στηρίζουν με κάθε τρόπο για να γίνει και για να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα γινόταν. Έτσι ακριβώς όπως... Πάει υπέροχα, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει μπει στην καρδιά μας εδώ και τόσα χρόνια που γίνεται. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και μεγαλύτερο, το αγαπάμε και με μεγάλη χαρά έχω να σου πω ότι οι εθελοντές φέτος έγινε μάχη ποιοι θα έρθουν ως εθελοντές. Αυτό γιατί θέλουν πάρα πολύ να βοηθήσουν, πλέον το λατρεύουν γιατί είναι θεσμός που έχει μπει στην καρδιά μας. Για σιάριν τζοπούλα μοιάζω. Μου λένε να σ' αφήσω. Για σιάριν τζοπούλα μοιάζω. Ήταν όντως μια ιδέα το πίσω στο 2016. Να το πω, θα το πω. Πες το, πες το. Το πραγματικό μου κίνητρο ποιο ήτανε? Δεν με είχε δει ποτέ η γιαγιά μου να χορεύω. Μπράβο, πες το όπως είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Η γιαγιά να χορεύεις, έτσι. Θα το πούμε η έτσι. Η γιαγιά από τα λιμενάρια της Στάσου. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Δεν νομίζω ότι τότε όταν ξεκινήσαμε θα πιστεύαμε ποτέ ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο μεγάλο μέγεθος, σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Μας συγκινεί πραγματικά και το λέω και το εννοώ, η συμμετοχή του κόσμου. Πραγματικά φέτος οι συμμετοχές μας ξεπεράσανε κάθε προσδοκία.